Λογούμενους μια διάταξη του νέου ποινολογίου της εφορίας, βάσει της οποίας γίνονται ευκολότερες οι κατασχέσεις των ακινήτων σε μια διαδικασία που μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμη και μέσα σε ένα μήνα. Ουδέποτε υπήρχε προστασία της πρώτης κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο. Το δημόσιο επιλαμβάνονταν και μπορεί να κατασχέσει και σήμερα και την πρώτη κατοικία. Απλά με τούτη τη διάταξη των 30 ημέρων γίνεται πιο αυστηρό και γρήγορο το πλαίσιο, ούτως ώστε να μην προλαβαίνεις καν να αμυνθείς. Επίσης προβλέπεται ότι στην περίπτωση που βλέπεις το τσουνάμι, αν μου επιτραπεί η έκφραση, να έρχεται, βλέπεις ότι οφείλεις και δεν προλαβαίνεις να κάνεις κάτι και αρχίζει να μεταβιβάζεις την περιουσία σου, τότε σε πάνε για καταδολή ευσυλή. Από την πλευρά του πάντως, ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης, μιλώντας στην Επιτροπή όπου το νομοσχέδιο πέρασε ως κατεπήγον, δήλωσε ότι οι διαδικασίες αυτές αφορούν ιδιάζουσες περιπτώσεις, οι οποίες μάλιστα χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά επίγουσες. Το άρθρο 46 έχει ειδικό σκοπό. Δεν αφορά τον κάθε Έλληνα που έχει μια υποχρέωση μικρή, δεν αφορά την πλατιά μάζα. Αφορά εκείνους που συνειδητά προβαίνουν σε πράξεις συστηματικής και εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Και εκεί θα πρέπει το κράτος να έχει ένα μηχανισμό για να μπορέσει να προχωρήσει έγκαιρα και να διασφαλίσει τα συμφέροντά του. Υπάρχουν πρόστιμα, και ιδιαίτερα αυτά βαριά για βαριές παραβάσεις, ναι, τα οποία το ποσοστό εισπραξιμότητος δεν ξεπερνάει, επουδενή λόγω το 3%, mm-hmm, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται. Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Οικονομικών, με οδηγία που απέστειλε στους φοροτέχνες και τους λογιστές, τους ζητάει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν φτάνουν στην αντίληψή τους διάφορες ενδείξεις που παραπέμπουν σε περιπτώσεις νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Είναι όταν ο πελάτης είναι απρόθυμος να εμφανίσει έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητά του, όταν επιμένει να πληρώσει τον φοροτέχνη της μετρητής, ιδίως όταν το ποσό που οφείλει είναι πάνω από 15.000 ευρώ, όταν στο ιστορικό του καταγράφονται πολλές συναλλαγές που είναι ελάχιστα κάτω από αυτό ακριβώς το ποσό, όταν υπάρχουν πληροφορίες ότι διάγει πολυτελή βίο, όταν κάνει συχνές αγοραπολισίες ακινήτων, αυτοκινήτων ή σκαφών και οι λογαριασμοί του στις τράπεζες διαχειρίζονται από τον δικηγόρο του, όταν αλλάζει συχνά διευθύνσεις σπιτιού ή μεταφέρει την επιχείρησή του, ή όταν έχει για μεγάλα διαστήματα απενεργοποιημένα τα προσωπικά ή και τα επαγγελματικά του τηλέφωνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Υπουργείο ζητά από τους επαγγελματίες του κλάδου να ενημερώνουν με αναφορές τους τις αρχές, όπως είναι για παράδειγμα η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Σε ευρωπαϊκό περιβάλλον και πάλι, η Ευρωζώνη εξέπληξε ευχάριστα τις